η Νέα Πελοπόννησος θα μετατραπεί σε ένα πολιτικό φόρο. Προκειμένου να δει το μέλλον της χώρας. Ανακοινώνω σήμερα την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προτείνω λοιπόν για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας την πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Κάτσε κάτω, μεγάλη θέρα. Προσβολή απέναντι στην κυρία Μπούζα που δραστηριοποιείται 20 χρόνια στην αυτοδιοίκηση από ένα νέο σοκ. Είναι συμπεριφορά αυτή. Την επικροτείτε. Θέλετε να έχουμε, μας ακούνε πολίτες της Πελοποννήσου. Αν είναι δυνατόν, ντροπή κυρία Νικολάκου, πρέπει να ντρέπεστε μετά από 9 χρόνια. Τι είστε κυρία Νικολάκου? Είστε συνταγματολόγος? Είστε νομικός? Δεν είσαι εισαγγελέας εσύ για να σου απαντήσω. Περίσσεψε η θρασίτητα σε αυτή την αίθουσα και ο βεντετισμός. Κυρία Νικολάκου, έχουμε δικαίωμα να συνεχίσουμε εμείς οι υπόλοιποι. Αν δεν σας αρέσει, έξω. Αν δεν σας αρέσει, έξω. Έξω. Αν δεν σας αρέσει ο τρόπος εδώ της λειτουργίας, περάστε έξω, κυρία Νικολάκου. Βαγγέλη! Βαγγέλη! Πού βρίσκεσαι, Βαγγέλη, στο σπίτι σου? Βαγγέλη! Στο σπίτι σου και βαράς τα τραπέζα! Βαγγέλη! Μα δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη, λίγο? Αφήστε αυτά που ξέρετε! Να ντρέπεστε! Είναι ντροπή σας! Ντροπή είπα! Ντροπή! Θα σας αποβάλω από την αίθουσα, ειλικρινά! Εάν συνεχίσετε θα αποβληθείτε! Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.